Γεια σας φίλοι μου, σε αυτό το βίντεο θέλω να σας πω μερικά πράγματα που τα καταλαβαίνω σχετικά με την βαντική φυσική και θεωρία ή μαθηματικά ή ανώτερα μαθηματικά. Ε, καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη και έχω μεγάλο σεβασμό για τους επιστήμονες απλά χρησιμοποιώ αυτές τις ορολογίες γιατί δεν μπορώ αλλιώς πώς να τοποθετήσω θα λέγαμε έτσι αυτή το, την κατανόηση που μου έχει έρθει και να την προβάλλω θεώρησα ότι αν πιάσω αυτές τις ορολογίες ίσως να πλησιάσω περισσότερο αυτό που θέλω να πω. Ε, επίσης, θέλω να ολοκληρώσω το προηγούμενο βιντεάκι που είχα κάνει σχετικά με, την κβατική, με τα κβατικά μαθηματικά και την κβατική κατανόηση. Λοιπόν, ήθελα να ξεκινήσω με τις σχέσεις, ότι όλοι οι σχέσεις, θα λέγαμε, δεν είναι στο γραμμικό χρόνο, δεν είναι 2.134, αυτό όταν το διαβάζουμε, άρα είναι όλες οι αξίες, οι διαφορετικές αξίες θα λέγαμε και η σχέση τους. Γι' αυτό πολλές φορές τα γράφω σε κύκλους, δεν τα γράφω σε γραμμή αλλά σε κύκλους. Κάθε φορά οι αξίες, το 1 δεν έχει μόνο η αξία σαν 1, αλλά έχει το 1 την αξία που είπαμε που έχει αναλόγως σχέσεις του 3, του 2 και του 4. Το 3 δεν είναι μόνο του σαν 3, αλλά έχει την αξία μαζί τη σχέση του το 1, του 4 και του 2. Αυτό ακριβώ γίνεται και σε εμά, τα λέγαμε, στο εσωτερικό, κουβαντικό ψυχολογικό μα χώρο. Φανταστείτε ότι κάθε αξίε τα λέγαμε, στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μεταβλητέ. Όλε είναι οι μεταβλητέ, έτσι, όλοι οι άνθρωποι. Αυτό θέλω να δείξω με λίγα λόγια σε αυτό που πράγμα που κάνω. Και επίση χρησιμοποιούν τα μαθηματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι Τίποτα από αυτό δεν είναι από μόνο του κάτι, αλλά είναι η σχέση όλων αυτών. Δεν είναι δηλαδή το 2134, είναι δηλαδή όπω έχω κάνει εδώ ένα παράδειγμα από το 313. Δεν λέγεται στα κουβατικά 313, παρά είναι οι σχέσει που μπορεί να δημιουργηθούν όλε αυτέ τι παράλληλε πραγματικότητε του 313. Όλε οι σχέσει δηλαδή. Άρα οι σχέσει του 1 μαζί με το 3 και το 3. Αν θα έρθει κάποιο άλλο αριθμό και μπει. Στη μέση θα λέγαμε την τη πιο κύρια σχέση, σαν κατάσταση την έχει το 313. Αν όμω εδώ πέρα θα λέγαμε τη μεγαλύτερη σχέση την έχει το 1 αναλόγω το 2 και το 3. Το 3 την έχει αναλόγως το 4 και το 1. Έτσι δεν είναι. Άρα βλέπετε λοιπόν ότι όταν αυτό αλλάξει και γίνει, θα λέγαμε 5, αυτόματα το 3 αλλάζει. Γιατί η σχέση του είναι αλλιώ με το 5 και αλλιώ τώρα με το 4. Βλέπετε, θέλω να πω λοιπόν ότι κάθε φορά, αναλόγω οι μεταβλητέ των διπλανών θα λέγαμε αριθμών και όλων του συνόλου, αλλάζουν όλη την πραγματικότητα. Γιατί όλα θα λέγαμε είναι αλλοσυνδεδεμένα. Τι θέλω να πω με αυτό, <κυκλή> Θέλω να πάμε σε αυτό το πέρα το σημείο. Γράφω 2 και 2 ίσον 2. Όπως και εδώ πέρα, άμα δείτε, γράφω ότι 2 και 2 και 2 και 2 και 2 πάλι καταλήγει σε 2. Γραμμικά, βέβαια, μπορεί να καταλήγει σε 10 σε αυτή την πρόσθεση που ξέρουμε όλοι. Όμω, τι θέλω να πω με αυτό το πράγμα. Θέλω να πω, φίλοι μου, όταν μιλάμε για τις συχνότητες ίδια συχνότητα και ίδια συχνότητα και ίδια συχνότητα και ίδια συχνότητα, αφομοιώνονται σε μία συχνότητα. Έτσι, θα λέγαμε ότι το 2 στην πραγματικότητα, όταν θέλουμε μία κατάσταση, μια κατάσταση να την βάλουμε μαζί. Καταλήγει να είναι μία κατάσταση. Αυτό θέλω να σας πω. Μπορεί να είναι καταστάσεις μαζί, αλλά μόλις αλληλοεπιδράσουν, γίνεται μία κατάσταση. Επίσης, όταν όμως αυτές οι καταστάσεις είναι ίδιες, θα λέγαμε, χώρια ότι διασπότη γίνεται μία κατάσταση, στην πραγματικότητα είναι και πύλες γιατί περνάνε σε διαφορετική, θα λέγαμε, μεταβατική ε, κατάσταση, σε μία, σε μία άλλη διάσταση. Αυτό γίνεται. Γι' αυτό στο σύμπαν δεν μπορούν να υπάρξουν δύο πράγματα τελείω, τα λέγαμε αντίθετα ή μόνο αντίθετα υπάρχουν, γιατί ολοκληρωμένα πάβουν να εφίστανται, γιατί περνάνε σε μια άλλη κατάσταση. Έτσι λοιπόν, όλο το σύμπαν έχει δημιουργηθεί, θα λέγαμε, λόγω των αντιθέσεων που μπορεί να πάρει, γιατί αν εμεί καταφέρουμε ε, μέσα σε όλο το σύμπαν να φέρουμε μαζί δύο ίδια πράγματα, να αν όλοι συμπληρωθούν, αυτόματα το ένα εξαϊλώνει το άλλο. Γιατί δεν υπάρχει λόγο ύπαρξή του. Γι' αυτό λέμε ότι ποτέ το σύμπαν δεν θέλει να φτιάξει δύο ίδια πράγματα. Κάθε φορά που έρχεται το ένα πράγμα και ολοκληρώνει το άλλο, θα λέγαμε, αρχίζει και το ένα εξουδετερώνει το άλλο και ξεκινάει και αλλάζει μια πύλη. Γίνεται το 0 που λέμε στα μαθηματικά. Το 0 όμω δεν είναι 0, είναι ότι φεύγει από τη δική μα ύπαρξη και πάει σε μια άλλη. Άρα θα λέγαμε ότι εδώ πέρα, που σας έχω φτιάξει εδώ πέρα το, τον αριθμό το 1 και το 2, έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι παράλληλες πραγματικότητες τους εν δυνάμει, αυτό που λέμε εδώ πέρα 12, αλλά στην πραγματικότητα είναι η σχέση του 1 και το 2, μπορεί να είναι το 3, το μείον 1, το 2, το 5, το 2, το 1 και όλες οι σχέσεις που έχουν, αυτές είναι οι παράλληλες πραγματικότητες που μπορεί να φτιάξει μέσα τα κουβαντικά πράγματα. Οπότε το 12, όταν λέμε είναι 12, βλέπετε τι έχει στα μαθηματικά σχέση με το 3, το μείον 1, το 2, το 5, το 12. Έτσι, ενώ στην κυβαντική φυσική καταλαβαίνουμε ότι παίζει ρόλο η σχέση και οι πολλαπές πραγματικότητες μπορούν να βγάλει σχέση κάθε φορά που αλληλοεπιδρούν αυτά τα δύο. Όταν όμως συμβαίνει να είναι το ίδιο, τι γίνεται, φτάνουμε σε αυτή την πύλη. Τι καταλαβαίνουμε λοιπόν από αυτό. Καταλαβαίνουμε φίλοι μου ότι κάθε τι στο σύμπαν που αλληλοεπιδρά τι φτάνει, πάει να φτάσει σε μια κατάσταση να μπορεί να παίξει αυτό το πράγμα, το γιν γιάν και επομένως να αλληλοδετερωθεί. Μόλις αλληλοεξοδετερωθεί πάβει να ισχύει και το σύμπαν, πάει, φεύγει από την πραγματικότητα. Γι' αυτό όπω πάνω έτσι και κάτω, έτσι και στους αριθμού. Οι αριθμοί ήδη μα λένε ότι αν σε μια μεγάλη πραγματικότητα, όπω βλέπετε εδώ πέρα, έχω φτιάξει με τυχαίου αριθμού, βλέπετε, τυχαίου αριθμού, αυτόματα τι συμβαίνει. Αυτή η μεγάλη πραγματικότητα ούτω ή άλλω θα διαχωριστεί ακριβώ. Τώρα έχω βάλει τυχαία μια γραμμή, αλλά θα υπάρξει ένα διαχωρισμό να χωρίσει σε, θα λέγαμε, ισόποσε ποσότητε, θα λέγαμε, αξιακέ όλα αυτά τα πράγματα για να μπορεί να υπάρχει τι άλλο η σχέση μεταξύ του. Γιατί τι είναι η σχέση από τίποτα άλλο από έναν μαγνητισμό. Ο μαγνητισμό είναι αυτό που δημιουργεί τι σχέσει. Γι' αυτό όταν ενωθούν δύο πράγματα, θα λέγαμε το 6 το λαχοπιά και το 8 από εδώ πέρα, βλέπετε δημιουργούν μια νέα σχέση. Αυτά τα δύο αυτόματα θα κάνουν μια, ένα εσωτερικό 8. Ένα τέτοιο πράγμα ανάμεσα στο 6 και στο 8. Και θα παίξουν όλε τι τιμέ από τι διάφορε σχέσει μεταξύ του. Αυτέ είναι παράλληλε πραγματικότητε που ενδυνάμει παίζει η συνείδησή μα κάθε φορά για να κρυσταλωθεί Γι' αυτό κάτι για να κρυσταλωθεί στην πραγματικότητά μα αυτομάτω πρέπει να υπάρξει το γη Πρέπει να υπάρξει με πολύ κόντα για να κατέβει κάτω. Άρα θα λέγαμε τώρα σε αυτό το μεγάλο πέδιο ότι είναι ένα πιο μεγάλη κατάσταση, α πούμε ένα σύμπαν. Και η συνείδησή μα έχει εστιάσει σε αυτό το, πέρα το πράγμα. Και παίζει όλε τι σχέσει. Βλέπετε όλε τι σχέσει του 68, επειδή ακριβώ δεν είναι το ίδιο να είναι 2 συν 2 και να φτάνει να αλληλοξεδετερωθεί. Τι γίνεται. Αυτό μετά το 6 και το 8, με όλε αυτέ τι διαδικασίε που κάνει, σπάει τον εαυτό τι παράλληλε πραγματικότητε, έτσι σε πιθανέ παράλληλε πραγματικότητε που μπορεί να συμβούν ανάλογα τη σχέση του 6 και του επειδή όμω βλέπετε πω τώρα ανεβαίνει η συνείδηση. Το 6 και το 8 μπορεί να μην φτάσουν και το σημείο να αλληλοεπιδράσουν και να φτάσουν στο 0. Αυτόματα ξέρουμε λοιπόν ότι το 6 ασχέτω αν αλληλοεπιδράει εδώ πέρα παίζει ρόλο και το 1, παίζει ρόλο και το 18. Ούτω ή άλλω δηλαδή αυτόματα μόλι μικραίνει η σχέση μα, η συνείδησή μα και εμεί αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε τι εσωτερικέ μα σχέσει. Θα πρέπει να διευρυνθούμε και να βάλουμε και το ένα μέσα. Βλέπετε να γίνει πιο μεγάλο αριθμό. Και μετά, επειδή βλέπετε πάλι θα μπορέσει, σιγά σιγά θα πρέπει να φτάσει και το άλλο, να διευρεθεί η σύνδεσή μα, να εστιαστούμε σε πιο πολλά πράγματα. Και αυτό γίνεται και αυτό γίνεται η εξέλιξη σιγά σιγά. Είτε μέσα μα σαν άνθρωποι, είτε εξ το σύμπαν. Γι' αυτό διευρύνεται η συνείδηση, για να μπορεί να φτάσει στο σημείο αυτό. ώστε να φτάσει μια ισόπωση, ισορροπία και μετά θα έρθει η αλλαγή σε άλλη διάσταση. Έτσι λοιπόν γίνεται η εξέλιξη, το καταλαβαίνουμε. Πάντα πρέπει να βρούμε εκείνο τον αλγόριθμο ανάμεσα από τι διάφορε μεταβλητέ, γιατί αυτό το αλλάζει. Κάθε φορά που αλλάζει το 21 μέσα του, αλλάζει και η σχέση με το 5. Το 5 δεν είναι το ίδιο, γιατί τώρα το 21, άλλαξε. Μπορεί να γίνει 22. Το 5 μπορεί να μην είναι το ίδιο, γιατί αυτό άλλαξε. Μπορεί να γίνει 3. Καταλάβατε. Συνέχεια όλα αυτά είναι μεταβλητέ. Οπότε συνεχώ μεταβάλλεται το σύμπαν. Μέχρι πού να φτάσει, μέχρι να φτάσει σε αυτή την ισορροπία, την αρχική. Όταν λέω να φτάσει, εννοούμε η συνείδησή μα. Προσέξτε, φίλοι μου, γιατί αυτό ούτω ή άλλω είναι από μόνο το να μηδέν. Απλώ ε, ε, το έχουμε σπάσει τις αριθμητικέ αξίε για να μπορούμε να παίξουμε τι, τη διαδικασία, τι, τι πράξει. Αυτή είναι η ζωή. Άρα λοιπόν εμεί το 0, αυτό το πέρα το 0, τι κάνουμε, αρχίζουμε και το σπάμε δηλαδή στι τι έτσι, αρχίζει και το όμοιο να διαφοροποιείται μέσα στον εαυτό του, να δημιουργεί αλληλεπιδράσει, να φτάνει να γίνεται άλλο, να φτάσει στην πρώτη, τα λέγαμε σε εισαγωγικά, ενιάδα, έτσι, στην πρώτη ενιάδα που μετά από αυτά απορριθμούν ε, άπειροι αριθμοί, και συνεχώ το σύμπαν τι κάνει, μεταλλάσσει όλε τι μεταβλητέ. Αυτό είναι λοιπόν οι παράλληλε πραγματικότητε που παίζονται μέσα. Αυτά εδώ πέρα έτσι τα πράγματα. Έτσι μεγαλώνει λοιπόν η συνειδητότητα. Γιατί εμεί ξεκινάμε με αυτά εδώ πέρα τα πράγματα και έχουμε μια σχέση αναγκαστική, μικρή εδώ. Μετά βάζουμε και μια άλλη. Μετά βάζουμε και μια άλλη. Μετά βάζουμε και μια άλλη. Μετά βάζουμε μια άλλη. Μετά βάζουμε μια άλλη. Και μόλι δούμε ότι ε, 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 ισορροπούν όλα αυτά τα πράγματα για να καταλάβουμε τι, την άλλη διάσταση που είναι η σχέση του 6 με το 8. Πρέπει να καταλάβουμε όλε αυτέ όμω. Βλέπετε. Μόλι συνειδητοποιήσουμε αυτέ τι καταστάσει, <coughs> τότε καταλαβαίνουμε ότι όλε οι παράλληλε πραγματικότητε έχουν ένα ενιαίο εαυτό, το 6 και το 8. Και αν αυτή είναι η αυτή μα τα μικρά, τα εγώ μα, πρέπει να καταλάβουμε την πιο μεγάλη αξία μα. Και αν αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε αυτή την αξία μα, βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλε και άλλε που επηρεάζομαστε γύρω-γύρω. Αν τι βάλουμε και αυτέ μέσα στην συνειδητότητά μα, θα αρχίσουμε να δούμε ότι αλλάζει και το σύμπαν, γιατί όλα αλλάζουν, αλλά και εμεί. Και μετά αυτή η διχοτόμηση θα αλλάζει διαφορετικά. Κάθε φορά, κάθε φορά θα λέγαμε έτσι όπω θα είναι ισόπωσο το σύμπαν. Μην κοιτάτε τώρα, τυχαία την έχω βάλει. Αυτό, αυτό υποτίθεται ότι θα είναι ίσο με αυτό <coughs> η πλευρά. <coughs> Άρα καταλαβαίνουμε φίλοι μου πόσο πολύ στη, στα κβατικά, ανώτερα μαθηματικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά ψυχικό ψυχικός μας κόσμος, η πέμπτη διάσταση, το πώς εμείς μπορούμε να συλλάβουμε παράλληλες πραγματικότητες, πώς λειτουργούμε ψυχικά, πώς βλέπουμε τον εαυτό μας, σιγά σιγά συνειδησιακά δηλαδή να παίζουμε όλη αυτή την πλάνη γιατί οι αριθμοί δεν είναι τίποτα άλλο, οι αριθμοί παρά σύμβολα για να μπορούμε να καταλάβουμε ορισμένες διαδικασίες που εκφράζονται μέσα μας, πράξεις. Ό,τι εκφράζεται μέσα μα το βγάζουμε έξω μα, σαν τεχνολογία, σαν επιστήμη. Το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω σχετικά. Εγώ σα έχω ξαναπεί, φίλοι μου, μέχρι το Λύκειο έχω πάει. Δεν το παίζω κανένα ε, μεγάλο επιστήμονα και αυτά. Με σεβασμό, πάονται στην επιστήμη και σε αυτό που κάνουν. Ήθελα να δώσω τα δικά μου φώτα, όσο περίεργα φαίνεται, όσο απλό και αν φαίνεται. σω μέσα από αυτά τα πράγματα μπορεί κάποιο να συνειδητοποιήσει ότι όλε οι επιστήμε στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά η έκφραση της συνειδητότητας της εσωτερικής του ανθρώπου έτσι, με, ένα, με μια λογική ερμηνεία ώστε να μπορεί να γίνει παραπάνω αποδεκτή από το σύνολο. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και την κατανόησή σας. Ειρήνη σε όλους.